έχει συνδέσει το νήμα των εξελίξεων με ένα καταπληκτικό τίτλο, αλλά και ένα πολύ αναλυτικό άρθρο. Ο επικεφαλής του SL Press, ο Σταύρος Ολιγερός, ο τίτλος του άρθρου του είναι σήμερα: «Τι σχέση έχει ο χάρτης Τσαβούσογλου με τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία?» Ο χάρτης Τσαβούσογλου βεβαίως είναι το πακέτο των ετοιμάτων αποστρατιωτικοποίησης, και θέλω να σημειώσω ότι ο Σταύρος Λιγερός το Δεκέμβριο περιέγραφε την τότε ανύποπτη δήλωση Τούρκου που στην Ελλάδα την ερμηνεύαμε κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι, ότι εντάξει, είναι στα πλαίσια του βερμπαλισμού της Τουρκίας. Από τότε είχε περιγράψει ότι αυτό θα το βρίσκουμε μπροστά μας, και όχι απλά το βρίσκουμε μπροστά μας, έχει αναβιβαστεί σε μείζον ζήτημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Ο Λιγερός ήταν ο ίδιος που είπε ότι όταν λέμε για αποστρατιωτικοποίηση δεν εννοούμε να πάρουμε τους φαντάρους, τους σκληρωτούς όπως λέγαμε παλιά. Όχι. Εννοούμε να φύγουν κρίσιμα οπλικά συστήματα από τα νησιά. Άλλωστε χθες Τούρκος ειδικός στην τηλεόραση στο CNN Turk, Τουρκία, έτσι θέλουν να ονομάζονται τώρα, είπε ότι το πρόβλημα του στόλου μας είναι τα πυραυλικά συστήματα των νησιών. Το είπε ψυχρό. Καλημέρα Σταύρο Λιγερέ. Καλημέρα. Κατά κάποιο τρόπο ο τίτλος είναι προκλητικός για να διαβάσει το άρθρο. Τι σχέση έχει ο χάρτης Τσαβούσογλου με τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία? Σχετίζονται τα θέματα και γίναμε σοφότεροι χθες από όσα συνέβησαν στο περιθώριο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Καγκελάριο. Θέλω να σου σημειώσω ότι έχουμε μείνει με ένα ερωτηματικό: ποια ήταν η απάντηση Σόλτς όταν είδε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και την προβολή του Πρωθυπουργού ότι τέρμα είσαι στις αποστάσεις, δεν μπορείτε να κρατάτε τις αποστάσεις? Γι' αυτό δεν ακούσαμε τι απάντησε ο Σόλτς. Ακούσαμε μία ώρα μετά τη συνέντευξη τύπου στους Έλληνες δημοσιογράφους το Σόλτς να λέει για τα άρματα. Ναι, και επειδή δεν θέλω να το αφήσω έτσι, θα πω ότι κρατήστε και γι' αυτό ακόμα μικρό καλάθι. Οπ. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, ενώ στην αρχή φάνηκε πως πρόκειται για μια πάρα πολύ συμφέρουσα από επιχειρησιακή άποψη ανταλλαγή, δηλαδή θα στέλαμε παλαιότερα τόμα, λέγονται τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, και θα παίρναμε πιο σύγχρονα, οι πληροφορίες μου λένε ότι συνδέουν οι Γερμανοί αυτή την ανταλλαγή, αυτή δηλαδή την παράδοση στην Ελλάδα των πιο σύγχρονων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, με άλλα συμβόλαια που έχουν για τεθωρακισμένα, για τάγκς δηλαδή, και για κάποιες άλλες αναβαθμίσεις, και άρα δεν θα είναι τόσο τσάμπα όσο μας το εμφάνισαν εκ πρώτης όψης. Αλλά εγώ, επειδή θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, θα ζητάω να βάλετε και ένα ερωτηματικό σε αυτό, αν και οι πληροφορίες μου είναι από αυτές που λέμε αξιόπιστες. Δεν έχω καμία αμφιβολία από αυτού. Υπάρχει ένα τεχνικό για να πάμε στο πολιτικό θέμα. Ακούω από χθες, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε εσύ, πολλούς στρατιωτικούς όμως να επιμένουν, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο πολιτικό, ότι δεν αντικαθιστάς κάτι εκ των υστέρων, αλλά εκ των προτέρων, διότι διαφορετικά αδυνατίζεις, ιδίως αυτήν την περίοδο, κρίσιμους κρίκους. Σε αυτό έχουμε πληροφορία? Αυτό είναι σαφές. Όχι, θα υπάρξει καθυστερημένη αντικατάσταση και με τους όρους που θα γίνει αυτή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η αντικατάσταση των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης κάπως κρύβει ένα πιο κρίσιμο ζήτημα. Και εγώ θα το θέσω και αυτό με ένα ερώτημα δίπλα. Ακούσαμε από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, και εγώ και από την εκπομπή σου θα θυμάσαι, αγάπητε Γιώργο, ακόμα νωρίτερα, αλλά και από την εκπομπή σου εδώ και αρκετό καιρό, είχα πει, πριν ακόμα ο Πρωθυπουργός πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι προσοχή, γιατί οι Αμερικανοί θα ζητήσουν από την Ελλάδα να στείλει πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία. Αναφερόμουν στα ανατολικής κατασκευής, τα RM70. Τα RM70 είναι πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών. Έχουν οι ρουκέτες αυτές
Μπελινεκές 20 χιλιόμετρα και γίνεται ένα πρόγραμμα αναβάθμισης από Σέρβους και θα φτάνουν 40 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στα κρητικά νησιά τα 40 χιλιόμετρα καλύπτουν τα μικρασιατικά παράλια. Και επειδή στα μικρασιατικά παράλια είναι συγκεντρωμένη η οικονομική ζωή της Τουρκίας, τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος της, καταλαβαίνετε ότι λειτουργούν σαν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα. Μαζί με τα αμερικανικά MLRS, όπως τα λένε. Λοιπόν, όταν οι Τούρκοι ζητάνε λοιπόν αποστατικοποίηση, όπως το είπες και εσύ, δεν ζητάνε να φύγουν οι φαντάροι. Ζητάνε να φύγουν τα λεγόμενα επιθετικά όπλα. Λες και μπορείς να διακρίνεις τα όπλα σε επιθετικά και αμυντικά. Αλλά τέλος πάντων, αναφέρονται σε αυτούς τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλους. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα διαθέτει 116 τέτοιους ανατολικής κατασκευής RM70 πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων. Είναι σχεδόν οι περισσότεροι στα νησιά, σχεδόν όλοι, τέλος πάντων οι περισσότεροι στα νησιά, και όσοι είναι αποθηκευμένοι στην υπηρετική Ελλάδα είναι αποθηκευμένοι για να αντικαταστήσουν σε περίπτωση προβλήματος αυτούς που είναι στα νησιά. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε ένα για χάρισμα. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ να ευχαριστήσει την Ελλάδα που έστειλε στην Ουκρανία, εκτός των άλλων, εκτός των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης που θα αντικατασταθούν, και συστήματα πυροβολικού. Συστήματα πυροβολικού δεν υπάρχουν άλλα εκτός από αυτά, από τα RM70. Δεν μας το είπαν. Εμείς έχουμε ενημερωθεί από ελληνικής πλευράς μόνο για την πρώτη αποστολή, που ήταν ρουκέτες για RM70, όχι εκτοξευτές, ρουκέτες, και ήταν και ένα φορτίο με καλάστικο, το οποίο πράγματι δεν έχει σημασία να το συζητάμε. Αυτό λοιπόν το οποίο ήθετε ως ερώτημα σε δύο επίπεδα. Πρώτο, θεσμικά. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από ξένους για κρίσιμα ζητήματα που μας αφορούν. Αυτό αφορά και το ζήτημα του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, που μας πληροφόρησε δημοσίως, ευχαρίστησε την Ελλάδα που έστειλε τέτοια συστήματα, αλλά και στην περίπτωση του Σόλτς. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για την αντικατάσταση. Το είπε ο Σόλτς. Ακόμα και αν είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα, βρε. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνεις από τους ξένους. Έτσι. Το γεγονός ότι δεν λέγεται από ελληνικής πλευράς τίποτα, μετά βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας, εμένα με βάζει σε σκέψεις. Και αναφέρομαι, όταν λέω σε σκέψεις, σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή διασυνδέεται αυτή η αντικατάσταση με άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν είναι καθόλου συμφέροντα. Σε ό,τι αφορά το άλλο, είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ακόμα και αν έχουν φύγει από τις αποθήκες στην υπηρετική Ελλάδα και όχι από τα νησιά, αυτά που ήταν στις αποθήκες στην υπηρετική Ελλάδα, μιλάω για τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, RM70, προορίζονταν για τα νησιά. Άρα δυνάμει που δυναμώνεται η άμυνα. Δεν ακούσατε τίποτα. Παρότι έχει τεθεί το ζήτημα όχι από τα κατεστημένα μίντια, γιατί αυτά, όπως ξέρεις, δεν θέλουν να στενοχωρούν την κυβέρνηση, αλλά από διάφορα, εμείς το έχουμε θέσει στο SL Press και κάποιοι άλλοι, δεν υπάρχει θέμα, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Δεν μας λένε τίποτα γι' αυτό. Και βέβαια έγινε και μια ερώτηση από την αντιπολίτευση, ακόμα απάντηση δεν έχει δοθεί. Συνδέεται αυτό, ρωτώ για να ρωτώ, αλλά για να προχωρήσει η σκέψη σου, συνδέεται δηλαδή με έναν τρόπο, και θα το πω έτσι, με γερμανική σφραγίδα, μπορεί να είναι κλείσιμο του ματιού ότι να μωρέ, γίνεται μια κίνηση μείωση του αποτυπώματος, να κλείνουμε την κουβέντα? Άκουσε να δεις. Εδώ μπορούμε να κάνουμε, να θυμίσουμε ορισμένα πράγματα. Και να με συγχωρήσεις, θέλω να μου σχολιάσεις και το γεγονός ότι τρεις συναδελφοί μας, τα κεντρικά μέσα, επέμεναν στην ίδια ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Εσείς τάπατε στο Σόλτς.
Του δείξατε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Του είπατε ότι πρέπει να σταματήσει η Γερμανία, γιατί έρχεται κυρία Μπέρμποκ τις επόμενες μέρες εδώ, υπουργός εξωτερικών, τις ίσες αποστάσεις. Τι σας απάντησε? Απάντηση δεν πήραμε, τι απάντησε ο Σόλτς. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Αν ο κύριος Σόλτς είχε πει καταδικάζω και λοιπά και εκείνο και τ' άλλο, έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό θα είχε προβληθεί από ελληνικής πλευράς? Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Το γεγονός ότι δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός σημαίνει ότι η απάντηση που πήρε ο ίδιος όταν έθεσε το θέμα από τον Γερμανό καγκελάριο ήταν αυτές οι γνωστές γερμανικές απαντήσεις, ποντίου πιλάτου απαντήσεις, ότι ναι, να τα βρείτε, καθίστε, η ενότητα της συμμαχίας, έχουμε τώρα πόλεμο στην Ουκρανία, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, καθίστε να τα βρείτε. Τώρα τι σημαίνει καθίστε να τα βρείτε με τον Ερντογάν που λέει δεν θέλω να ξέρω το Μητσοτάκη και όλα τα άλλα, που δεν αναφέρονται στο Μητσοτάκη, αναφέρονται στην Ελλάδα συνολικότερα, όλα αυτά ξέρουμε ότι είναι προφάσεις αναμαρτίας. Αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το άλλο ζήτημα για το οποίο δεν ακούμε τίποτα, αναφέρομαι για την αποστολή, δεν ξέρουμε εάν έγινε αποστολή, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας μας ευχαρίστησε για το τίποτα. Προφανώς στείλαμε RM70, τους πολλαπλούς εφοξιστές. Πόσους στείλαμε από τους 116 που έχουμε? Δεν το γνωρίζω. Γιατί αν έστειλα με έναν, άντε πάει στο διάβολο. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στείλα με ένα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει την πολυτέλεια να χαρίζει οπλικά συστήματα τα οποία τα έχει πληρώσει με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού σε πολύ δύσκολους καιρούς. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Με τα συνέπεια, ισχυρίζομαι ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να λειτουργεί τόσο αυθαίρετα και τόσο μόνη της, χωρίς να ενημερώνει τη Βουλή, την αντιπολίτευση και την κοινή γνώμη. Γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που τα έχουν πληρώσει. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι υπάρχει ζήτημα και θεσμικό. Δεν είναι λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος αυτή. Και υπάρχει και ζήτημα επιχειρησιακό, πώς δηλαδή δημιουργείται κενό στην άμυνα των νησιών, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο, αλλά και πάντα. Γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία και καμία συζήτηση καν για αντικατάσταση αυτών που στείλαμε. Δεν μιλάω για τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, μιλάω για τους πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνει. Κρύβεται η κυβέρνηση. Δεν είναι ό,τι πιο σοφό και τέλος πάντων η πίεση θα υπάρξει. Και θα υπάρξει από όσους, ας πούμε, πραγματικά δεν έχουν κανένα αντιπολιτευτικό καμιά αντιπολιτευτική πρόθεση, αλλά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την άμυνα της πατρίδας. Και να πω και κάτι ακόμα. Σε αυτή την περίοδο, όταν δηλαδή η Άγκυρα λέει, γιατί μας το λέει, ότι όταν λέμε αποστατικοποίηση, μην νομίζετε ότι θα περιοριστούμε σε λόγια. Θα προχωρήσουμε σε πρακτικές ενέργειες. Ας το πω, ο Τσαβούσογλου το χάρτη του είναι ξεκάθαρο. Και βεβαίως εγώ, επειδή είμαι δημοσιογράφος και ως δημοσιογράφος οφείλω να είμαι καχύποπτος, λέω ότι υπάρχει και η θεωρία ή τέλος πάντων η συμπεριφορά της κυβέρνησης αφήνει χώρο σε όσους την κατηγορούν ή σε όσους θέτουν ερώτημα εάν με ένα σμπάρο δεν σκοπεύσαμε δύο τριγώνια. Ένα τριγώνι να κάνουμε χαρούμενους Αμερικάνους και τους Ουκρανούς δίνοντάς τους τέτοια πυραυλικά συστήματα, και δεύτερο τριγώνι να κάνουμε και ένα δωράκι στους Τούρκους, να τους πούμε εντάξει δεν γίνεται πλήρης αποστατικοποίηση, αλλά
κάνουμε μια μερική απόσυρση, άρα περιοριστείτε σε αυτό τώρα και βλέπουμε στο μέλλον. Γιατί παίζει και αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι ισχύει. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να το κάνει. Αλλά δημοσιογράφος είμαι, καχύποπτος οφείλω να είμαι. Πρέπει να βάζω και το χειρότερο στο μυαλό μου και να πω και κάτι από τη στιγμή που αφήνει στη θολούρα αυτό το κρίσιμο ζήτημα η κυβέρνηση, νομιμοποιεί τον οποιοδήποτε να σκέφτεται έτσι. Να σκέφτεται έτσι. Θα έρθω στο χοντρό. Θέλω να σου πω ότι ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα, ο οποίος πάντα μας προμηθεύει, πρέπει να το πω αυτό, μέχρι σήμερα, με αξιόπιστες πληροφορίες και για τις βραχονισίδες και για τις γραμμές βάσης, μου στέλνει το εξής μήνυμα ακούγοντας. Πες το Λιγερό, έτσι το γράφει, ότι είμαι σε απόλυτη θέση να γνωρίζω ότι έχουν φύγει Stinger αντιεροπορικά από τα νησιά, τα βασικά όπλα δηλαδή για αντιεροπορική άμυνα κατά ελικοπτέρων. Και όταν μιλάμε για αποβάσεις σήμερα, δεν ξεκινήσουμε με τα αποβατικά, αλλά πρώτα με ελικόπτερα. Είναι ακριβές αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό το άλλο. Λέει ότι έχουν φύγει. Ναι. Είναι ακριβές ότι έτσι γίνονται οι αποβάσεις. Τι να πω. Πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω. Εγώ που είμαι καχύποπτος, εγώ που έθεσα το ζήτημα, δεν θέλω να πιστέψω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, θα πρόκειται για εθνικό έγκλημα. Τόσο απλά. Ερώτημα. Τόσο απλά. Ναι, ούτε εγώ θέλω να το υιοθετήσω. Αν ο Μιχάλης έχει κάτι συγκεκριμένο, να μην τα πετάμε έτσι. Ωστόσο, το μήνυμα είναι προς εσένα. Αυτό όμως που θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί το έχεις περιγράψει από το Δεκέμβριο, άρα τώρα το βιώνουμε 4, 5, 6 μήνες, είναι πού πάει το πράγμα κατά τη γνώμη σου. Διότι μόνο τυχαία το έχεις γράψει. Οι Τούρκοι λένε τι πρόκειται να κάνουν και μετά ακολουθεί το τι κάνουν επί αυτού που λένε ότι θα κάνουν. Πού οδηγούμαστε? Δηλαδή αυτή η αιμονή στην αποστρατιωτικοποίηση που εξήγησες τι σημαίνει, οδηγεί πού κατά τη γνώμη σου? Πριν να απαντήσω στο ερώτημα, και θέλω να το κάνω σαφές και για τους ακροατές σου, είπαμε ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι φαντάροι, γιατί οι φαντάροι δεν μπορούν από μόνοι τους με τα φέκια και τα πολυβόλα να κρατήσουν μια αποβατική ενέργεια. Θέλω να θυμίσω ότι ο προηγούμενος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Πομπέο, είχε μιλήσει για μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος, αναφερόμενος στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θέλω να πω ότι τη δεκαετία του 90 είχε γίνει μια σχετική συζήτηση και οι Αμερικανοί είχαν προτείνει την εξής φόρμουλα που η Αθήνα είχε συζητήσει, κάποιοι την είχαν δεχτεί, αλλά τελικά δεν προχώρησε γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και από τους στρατιωτικούς κυρίως, ότι θα μπορούσε η στρατιά του Αιγαίου, η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, να απομακρυνθεί 100 χιλιόμετρα από τα παράλια, στο βάθος δηλαδή, ανατολικότερα, και να απομακρυνθούν δηλαδή τα στρατεύματα, τα ελληνικά, ο ελληνικός στρατός που βρίσκεται στα νησιά. Δηλαδή να έχουμε μια αποστρατικοποίηση πλήρη, το τι συζητούσαν, με μια απόσυρση της τουρκικής στρατιάς και των αποβατικών από τα μικρασιατικά παράλια. Τότε είχε τεθεί το ερώτημα, καλά δεν σκέφτεστε, είχε τεθεί το ερώτημα και στους Αμερικανούς αλλά και στους δικούς μας, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αποδεχτούν ή είχαν ήδη αποδεχθεί, ότι η στρατιά μπορεί να επανέλθει στα μικρασιατικά παράλια σε μία μέρα ή σε δύο, άντε, και ο αποβατικός στόλος επίσης, ενώ ο επανεξοπλισμός των νησιών θα απαιτήσει μήνες, εάν επιτραπεί, γιατί μπορεί να βάλουν τότε κάζους μπέλη και να εμποδίσουν και με στρατιωτικές ενέργειες τον επανεξοπλισμό των νησιών. Πρόκειται για μια στοιχειώδη σκέψη. Δεν είναι καμία πολιτική σοφία, αλλά δυστυχώς και αυτά τα στοιχειώδη είναι ζητούμενα, γιατί πάρα πολλοί έσπευδαν να λένε ναι σε ό,τι τους ζητούσαν οι Αμερικανοί και μέσω των Αμερικανών οι Τούρκοι. Θέλω να πω ότι η υπόθεση αποστρατικοποίηση έχει
προϊστορία. Δεν είναι κάτι φρέσκο. Απλά τώρα διασυνδέθηκε με την αναγνώριση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, και δεν αναφέρομαι στις νησίδες και στις βραχονησίδες, αναφέρομαι και στα μεγάλα νησιά, στη Λίμνο, τη Λέσβο, την Χίο, τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα, με την αναγνώριση εκ μέρους της Άγκυρας της ελληνικής κυριαρχίας εκεί. Και εάν αυτοί, επειδή δεν αποστρατικοποιούνται, δηλώσουν δεν αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία εκεί, αυτό που θα κάνουν, το πιο απλό, είναι ότι θα αρχίσουν τις υπερπτήσεις πάνω από την πόλη της Χίου, πάνω από την πόλη από της Μυτιλίνης, πάνω από την πόλη από το Βαθύ και λοιπά, από τη Ρόδο και λοιπά και λοιπά. Και μάλιστα δεν θα λένε ότι αυτό έγινε κατά λάθος ή τέλος πάντων σε αντίπεινα για κάποια ελληνική παραβίαση, όπως είπαν για την υπόθεση Αλεξανδρούπολης. Θα λένε ότι αυτό γίνεται διότι αυτά τα νησιά δεν είναι ελληνικά. Τόσο απλό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και μιλάω για κάτι το οποίο δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, γιατί μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο που να έχει άμεσες. Δηλαδή να προβούν και σε άλλου είδους ενέργειες. Και για να προσθέσω και κάτι. Την ώρα που οι Τούρκοι απειλούν ευθέως, ακόμα και με στρατιωτικές ενέργειες εναντίον των ελληνικών νησιών, η κυβέρνηση εγκαθιστά με τη μορφή κέντρων φιλοξενίας, στην πραγματικότητα μουσουλμανικών πόλεων, στην καρδιά των μεγάλων νησιών, όπως είναι η Σάμος, που έχει ήδη φτιαχτεί αυτή η πόλη, Χίου. Εκεί υπάρχει αντίσταση εκ μέρους του πληθυσμού και τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει. Χίος είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος στο κεντρικό Αιγαίο. Όποιος ελέγχει τη Χίο. Έτσι, και ευτυχώς που υπάρχει ένας πληθυσμός, υπάρχουν οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί και οργανωθεί και εμποδίζουν. Μιλάμε για μουσουλμανικές πόλεις 5, 10, 15, 20 χιλιάδων. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω δύο πτυχές. Η μία πτυχή έχει να κάνει με αυτό το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας, την αλλίωση του πληθυσμού. Γιατί ο ελληνικός πληθυσμός είναι η ισχυρότερη άμυνα των νησιών, έτσι. Η αλλίωσή του θα προσκομίσει με την πάροδο του χρόνου επιχειρήματα στην Άγκυρα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι καθαρά επιχειρησιακό στρατιωτικό. Ξέρουμε όλοι, όποιοι έχουν πάει στο στρατό, ότι σε καιρό κρίσης υπάρχει λεγόμενη διασπορά. Δηλαδή, οι στρατιωτικές δυνάμεις φεύγουν από τα μόνιμα καταλήμματά τους, γιατί ξέρουν ότι θα βομβαρδιστούν, είναι γνωστά, και πηγαίνουν σε μέρη μυστικά, τα οποία είναι προεπιλεγμένα και προαποφασισμένα, ακριβώς για να αποφύγουν τον βομβαρδισμό και την εξουδετερώση. Τι σημαίνει ένας τύπος με ένα κινητό, γιατί μέσα στους παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, γιατί κάποιοι είναι και πρόσφυγες, αλλά περισσότεροι παράνομοι μετανάστες, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να ξέρουμε ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν για την Τουρκία. Οποιαδήποτε χώρα θα το έκανε. Δηλαδή θα τους εκπαίδευε και θα τους έστελνε εδώ πέρα. Ξέρεις τι είναι με ένα κινητό να δώσουν στίγμα? Γιατί θα περπατάνε στους δρόμους, θα περπατάνε στα χωράφια, θα βλέπουν που είναι. Δεν χρειάζεται να κάνουν κατασκοπία κάποια έτσι σύνθετη. Εάν δώσουν λοιπόν το στίγμα, σημαίνει ότι η έννοια της διασποράς είναι ακυρωμένη. Σημαίνει ότι οι Τούρκοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν μεγάλο μέρος των αμυντικών δομών. Κι όμως, επειδή μας το λέει η κυρία Τάδε Επίτροπος και ο κύριος Δίνα Επίτροπος, εμείς το κάνουμε. Βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, εμπλέκονται και άλλα. Γιατί ακόμα και ο Έλληνας Επίτροπος, ο κύριος Κινάς, μας χαϊδεύει την πλάτη και μας σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Μηταράκης, έμπλεος ενθουσιασμού, είναι και τα μεγάλα συμβόλαια,
αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να φτιάξει δομές που πάνω στην πρώτη γραμμή. Άρα μία πέμπτη φάλαγγα στην πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας. Αν επιτέλους αγαπάνε τόσο πολύ τους μετανάστες, γιατί δεν τους εγκαθιστούν στην υπηρετική Ελλάδα που θα είναι λιγότερο επικίνδυνη. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί από εκεί κάποιοι θα καταφέρουν να τρυπώσουν και να φτάσουν στην Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται να τους έχουν μαντρωμένους στα ελληνικά νησιά που είναι πιο δύσκολο να φύγουν παρά στην υπηρετική Ελλάδα. Και πώς μας το πουλήσανε ότι αν είναι στα νησιά και το αίτημά τους για παροχή ασύλου απορριφθεί, θα τους πάρει πίσω η Τουρκία. Αυτά το 2016 με τη συμφωνία την ευρωτουρκική. Πόσους έχει πάρει η Τουρκία από το 2016 μέχρι το 2022? Ελάχιστος, μετρημένους σε δεκάδες από τις εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς συνεχίζουμε να φτιάχνουμε, να επιμένουμε να φτιάξουμε την πέμπτη φάλαγγα, δηλαδή το χώρο της πέμπτης φάλαγγας. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους μετανάστες συλλήβδες. Περισσότεροι από αυτούς θέλουν να ψάχνουν μια θέση στον ήλιο, μια καλύτερη ζωή. Αλλά με ενδιαφέρει, πέρα από τον ανθρωπισμό και η εθνική άμυνα, και εν προκειμένου, λίγοι αρκούν, δεν χρειάζεται μέσα στους χιλιάδες, ελάχιστοι, οι οποίοι να λειτουργήσουν την κρίσιμη στιγμή, σαν, ας το πούμε, αυτούς που θα υποδείξουν τα σημεία. Γιατί είναι πολύ εύκολο. Αν περπατάς στους δρόμους και στα χωράφια, βλέπεις που θα κατευθυνθούν τα τεθωρακισμένα, που θα κατευθυνθούν οι μονάδες. Και μπορείς να υποδείξεις με ένα κινητό. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε με τι ευθύνη αντιμετωπίζουμε μια τέτοια απειλή. Πρέπει να σου πω ότι όση ώρα μιλάς έρχονται βροχή μηνύματα. Ο Νίκος μου λέει εδώ από το Λονδίνο, άντε και για να κλείσει συμφωνία με τους Γερμανούς και να αντικατασταθούν τα BMP1 από τα γερμανικά, που δεν ξέρω αν είναι και καλύτερα ακούγοντας το Σταύρο το Λιγερό. Αλλά όχι, είναι καλύτερα. Αλλά στο δεχτό λέει, εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ένα κρίσιμο άλλο σύστημα, τον MLRS, χάθηκε από τα νησιά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όχι αυτά. Αυτά είναι τα αμερικάνικα και είναι εκεί. Και για να πω και κάτι ακόμα, ζητήσαμε να μας τα αναβαθμίσουν οι Αμερικάνοι. Μας ζητήσανε 1 δισεκατομμύριο. Την ώρα που μας ζητάνε να διώξουμε και να στείλουμε στην Ουκρανία, να στείλουμε τα ανατολικής κατασκευής, δηλαδή τα RM70, που είναι αντίστοιχα με τα αμερικανικά, μας ζητάνε 1 δισεκατομμύριο για να αναβαθμίσουν τα MLRS και αφήνει να εννοηθεί ότι θα έχουν λόγο και που θα εγκατασταθούν. Μπορεί να μας πούνε όχι. Άλλος φίλος, ο Κώστας. Κύριε Λιγερέ, σε ποιο άλλο οργανωμένο κράτος, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι υπουργός άμυνας, αγνοεί την ενημέρωση, τη γνήσια προς τους Έλληνες πολίτες επί κρίσιμων θεμάτων? Άλλος φίλος, είναι δυνατόν οι αρχηγοί του στρατεύματος να συμφωνούν εν τη απουσία τους σε τέτοιες συμφωνίες χωρίς να έχουν καταθέσει εισηγήσεις? Τρίτος, μήπως πάνε για καρατόμηση, κύριε Λιγερέ, στα πλαίσια ανασχηματισμού τον Υπουργό Άμυνας, εξού και οι διαρροές περί υβριδικού, και εξού σήμερα η ανάλυση του τι εννοεί συντριπτικό χτύπημα ο Πρωθυπουργός από τον Αλκιβιάδη Στεφανίνο, επόμενος Υπουργός? Δεν ξέρω τότε εδώ τι που τα βρήκαν όλα, μου τα στέλνουν εδώ βροχή. Δεν μπορώ να έχω απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Πραγματικά δεν μπορώ να έχω απάντηση. Έτσι, δεν μπορώ να έχω απάντηση. Τα ακούω, διαβάζω και εγώ διάφορα κλπ. Μ' αρέσει να πατάμε στέρεα. Μπορεί ο καθένας να έχει τις υποψίες του, μπορεί ο καθένας να έχει κάποια πληροφορία, να έχει ακούσει κάτι. Αλλά επειδή μιλάμε δημόσια, εγώ τουλάχιστον οφείλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Αυτά που σας είπα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητήσει οποιοδήποτε. Έτσι. Κατά συνέπεια, είναι γεγονότα. Δεν είναι υποψιάζομαι, φοβάμαι, ό,τι ήταν
το φοβάμαι, ο ίδιος είπα εδώ βάζουμε ένα ερωτηματικό. Σωστό. Επισημένοντας τη σιωπή της κυβέρνησης. Έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε αυτά τα ερωτήματα δεν μπορώ να έχω απάντηση. Προχωρώ. Ερώτημα του φίλου του Βασίλη. Είπατε, λέει κύριε Λιγερέ, ότι αν θελήσουν οι Τούρκοι να το κλιμακώσουν και να μας πούν πως εννοούν στην πράξη, ότι θα μας δείξουν τι εννοούν στην πράξη. Έτσι, θα το διαβάζω πως το γράφει. Περί του αποστρατιωτικοποίησης, εφόσον εμείς κρατάμε στρατιωτικοποιημένα τα νησιά, είπατε, λέει, ότι θα αρχίσουν οι πτήσεις πάνω από τυχείο, για παράδειγμα, και όχι με καμία πρόφαση παραβίας, αλλά ότι δεν είναι ελληνικά. Κατά τη γνώμη σας, τότε τι πρέπει να γίνει? Ακούστε, πριν φτάσουμε στην απόφαση να καταρριφθούν τουρκικά μαχητικά που κάνουν τερφή, θα έπρεπε να έχουν ήδη καταρριφθεί drones. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν καταρριφθεί τα μαχητικά που κάνουν παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Έτσι. Να θυμίσω ότι η Τουρκία είχε καταρρίψει και ρωσικό αεροσκάφος που ούτε καν έκανε παραβίαση. Κινήθηκε πάνω στην οριογραμμή, στο σύνορο, στον αέρα. Και για κάποια δευτερόλεπτα. Όχι, εδώ μιλάμε για χοντρές παραβιάσεις. Λέω λοιπόν ότι τα drones, τα οποία είναι, όπως ξέρετε, χωρίς πιλότους, αλλά δεν θα υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και τα οποία έχουν αρχίσει να κάνουν χοντρή δουλειά, δηλαδή φωτογραφίζουν σε διαρκή βάση και δεν έχουμε τολμήσει να καταρρίψουμε κάποιο το οποίο κάνει υπέρπτωση πάνω από το νησί. Που αν καταρριφθεί θα πέσει το ίδιο σε ελληνικό έδαφος. Άρα θα έχει υπάρξει απόδειξη ότι η κατάρριψη έγινε ενώ πετούσε πάνω από ελληνικό εναέριο χώρο και μάλιστα πάνω από ελληνικό έδαφος. Άρα μην πάμε στα μεγάλα όταν δεν έχουμε τολμήσει να κάνουμε και τα μικρά. Θα το διαβάσω πολύ προσεκτικά αυτό που έρχεται από τη Ρόδο, από άνθρωπο σε κρίσιμο πόστο. Κύριε Λιγερέ, λέει, να αγιάσει το στόμα σας. Εδώ, λέει, πάμε σε μείωση 75% στα καύσιμα που καταναλώνουμε για οχήματα 30ετίας. Αν σας πω, λέει, ότι είχα ατύχημα με στρατιώτες γιατί κόλλησε το τιμόνι, εμείς θα σκοτωθούμε μόνοι μας πριν καν προλάβουμε να οργανωθούμε. Δεν βρίσκουμε για να φτιάξουμε τα οχήματα. Δεν έχω ιδέα για τα οπλικά συστήματα, αλλά βλέπω, λέει, στην καθημερινότητα τι γίνεται. Τι να πω, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τι να πεις, δεν έχεις να πεις. Να σου πω τι θα μας πεις αντί επιλόγου. Αυτό που ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Άρα εσύ πού βλέπεις να οδηγούμαστε σε αυτή τη φάση με την Τουρκία? Μπορεί να είναι, όχι λεονταρισμοί, άκρα των τόνων ακριβώς για να κερδίσουν από ένα τραπέζι, ή πιστεύεις ότι πια έχουν αλλάξει πίστα και θα το πάνε μέχρι τέλους? Πίστα έχουν αλλάξει. Το αν θα το πάνε μέχρι τέλους δεν μπορώ να το πω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βάζει τέτοιο ζήτημα. Εάν μου επιτρέπετε να κάνω μία πρόβλεψη, παρακολουθώντας για δεκαετίες την Τουρκία και άρα έχοντας, ας πούμε, μια πείρα και μια γνώση για αυτά, θα έλεγα ότι οι Τούρκοι δεν πρόκειται να εθνιδιάσουν. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Πάντα φροντίζουν να προειδοποιούν, να προετοιμάζουν το έδαφος. Γιατί? Γιατί εξοικειώνουν τη διεθνή κοινότητα με αυτό που έπαιτε. Έτσι ώστε να μικραίνει, να δημιουργούν την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει μια διαμάχη, μια διέλεξη και άρα αν γίνει κάτι, αυτό το κάτι θα είναι απόρρια όχι ενός τουρκικού επεκτατισμού αλλά μια διένεξη στην οποία, τέλος πάντων, και οι δύο πλευρές έχουν κάποιο δίκιο, έχουν και κάποιο άλλο. Έτσι λειτουργούν μέχρι τώρα. Επειδή ετοιμάζονται να κάνουν μια επέμβαση στη Βόρειο Συρία εναντίον των Κούρδων, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα κάνουν παράλληλη ενέργεια στην Ελλάδα.
όταν τελειώσουν, ολοκληρώσουν αυτή την επέμβαση, η οποία έπεται και έχει προαναγγελθεί, τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πιο σκούρα. Όχι ότι είναι σίγουρο πως τότε θα κάνουν. Θα εξαρτηθεί και πως θα πάει η επιχείρηση τους εκεί. Αυτό όμως που έχει σημασία να πω, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα, πέρα από το τι εκτιμώ εγώ και τι εκτιμά ο καθένας, επειδή έχει, ας το πούμε, ο τουρκικός επεκτατισμός και η επιθετικότητα έχουν ανεβίπιστα, η Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη για το χειρότερο ενδεχόμενο. Δεν μπορεί να παίζει, ας το πούμε έτσι, τις πιθανότητες και να λέει μα πόσο είναι, 40%, 50%, 30%, μα και 20% και 10% να είναι η πιθανότητα. Πρέπει να είναι έτοιμη και να είναι πολλαπλά έτοιμη. Δεν είναι μόνο από στρατιωτικής απόψης, αλλά και από πολιτικής απόψης. Και αυτό έχει σημασία να το υπογραμμίσω. Γιατί θέλω να θυμάστε ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε την πρωτοβουλία και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησε με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και είδαμε πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, τι έγινε. Με αφορμή μια πολύ διακριτική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Δεν ανέφερε καν τη λέξη Τουρκία. Και αυτό παρόλα αυτά στάθηκε ικανό, αφορμή ήταν, να κλιμακώσει. Θέλω να τελειώσω λέγοντας, επειδή ακούμε διάφορα, υπάρχει μια σχολή σκέψης που όλα τα αποδίδει σε συγκυριακούς λόγους. Εννοώ τις τουρκικές επιθετικές και επεκτατικές ρητορικές. Τώρα έχουν θυμηθεί ότι σε ένα χρόνο από τώρα, το 23 τέτοια εποχή, υπάρχουν εκλογές στην Τουρκία. Και άρα, επειδή είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές, επειδή ο Ερντογάν κινδυνεύει να τις χάσει, κάνει, ας πούμε, ό,τι κάνει, φωνάζει με αυτόν τον τρόπο για να παροξύνει τα εθνικιστικά αντανακλαστικά στην Τουρκία. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι αντίστοιχα είχαμε και το 20 και πιο πριν το 18, όταν δεν είχε πρόβλημα ο Ερντογάν εκλογών. Άρα, η πραγματικότητα είναι πως ναι, ο Ερντογάν έχει έναν πρόσθετο συγκυριακό λόγο, τις εκλογές δηλαδή, αλλά αυτό έρχεται και κουμπώνει πάνω σε μια χρόνια, σε μια πάγια τουρκική επεκτατική πολιτική εναντί της Ελλάδος, η οποία μετράει δεκαετίες. Άντε, 73-74. Και να πω κάτι. Επειδή η οικονομική κρίση έχει ροκανίσει την εκλογική επιρροή του Ερντογάν και επειδή κινδυνεύει να χάσει και επειδή αν χάσει μπορεί να βρεθεί στη φυλακή, οι επιλογές του Ερντογάν είναι τέσσερις. Η πρώτη είναι να διαπραγματευτεί ασυλία με την αντιπολίτευση. Και μάλιστα από ό,τι έχω πληροφορηθεί, το λέω χωρίς να μπορώ να το διασταυρώσω, αλλά η πληροφορία είναι αξιόπιστη. Οι Αμερικανοί είχαν προθυμοποιηθεί να μεσολαβήσουν και να εγγυηθούν μια τέτοια συμφωνία. Η αντιπολίτευση δηλαδή να δώσει ένα είδος ασυλίας από μελλοντικές δικαστικές διώξεις για τον Ερντογάν και την οικογένειά του. Η δεύτερη επιλογή είναι να οργανώσει από τώρα μια εξορία, που και εκεί χρειάζεται κάποια άτυπη συμφωνία για μερική ασυλία, να μην τον κυνηγήσουν δηλαδή. Το τρίτο είναι να κάνει νοθεία. Ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό, άρα μπορεί να κάνει νοθεία. Και το τέταρτο είναι να επιχειρήσει μια εύκολη νίκη εναντίον της Ελλάδας, γιατί αυτή μετράει, με ένα θερμό επεισόδιο που θα επιλέξει τον χρόνο και τον τρόπο και τον τόπο και τον τρόπο, έτσι ώστε να το πουλήσει, να την πουλήσει αυτή τη νίκη και να συσπυρώσει τους Τούρκους, οι οποίοι τώρα έχουν αρχίσει να μην έχουν και ψωμί να φάνε, αλλά ενθουσιάζονται και συγκινούνται
όταν ακούν επεκτατικές και επιθετικές ρητορικές. Εξού και είδαμε και τις φιέστες, τις σκιτ φιέστες για την άλωση. Γιατί και αυτές έχουν ένα συγκυριακό πρόσημο, χαρακτήρα, αλλά έχουν και ένα μονιμότερο ιδεολογικό, τον νεοοθωμανισμό. Προσπαθώ να πω ότι όλα είναι στο τραπέζι. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί κινδύνους που δεν θα έπρεπε να παραβλέπονται. Άρα, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή και επιτέλους χρειάζεται να υποθεί στους εταίρους, οι οποίοι βλέπουμε πόσο ευαίσθητοι είναι για το θέμα της Ουκρανίας, που δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πόσο ευαίσθητοι είναι μήπως τυχόν κανένα ρωσικό αεροπλάνο παραβιάσει τον εναέριο χώρο των Βαλτικών Δημοκρατιών, της Εστονίας, της Λετωνίας και της Λιθουανίας, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ποντιοπιλατική στάση του στην Ελλάδα. Και αυτό ισχύει για τους Αμερικανούς, στους οποίους δώσαμε τα πάντα που ζήτησαν και περισσότερα με τις συμφωνίες για τις βάσεις και οι οποίοι δεν δώσανε την παραμικρή, όχι εγγύηση, που θα έπρεπε να ζητήσουμε σαν αντάλλαγμα στοιχειώδες μια εγγύηση της ελληνικής εθνικής ασφάλειας, αλλά ούτε καν κάποια οπλικά συστήματα που να αξίζουν τον κόπο, που να αξίζει να τα συζητάμε. Είναι πρωτοφανές. Δεν υπάρχει χώρα στην οποία να έχει παραχωρηθεί βάση στους Αμερικανούς και να μην έχουν πάρει, να μην έχει πάρει αυτή η χώρα ανταλλάγμα. Υπάρχει μόνο μία, είναι η Ελλάδα. Τόσο απλά για να ξέρουμε που πατάμε, που πηγαίνουμε. Και να... Εγώ που τα λέω αυτά δεν είμαι αντιαμερικανός. Το αντίθετο. Αυτό που λέω όμως είναι ότι επιτέλους ας είμαστε πρώτα απ' όλα Έλληνες και ας κοιτάξουμε το εθνικό μας συμφέρον. Γιατί συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ, είμαστε στη Δύση για να εξυπηρετήσουμε πρωτίστως το εθνικό μας συμφέρον. Όχι για να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον της συμμαχίας. Και το είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε να εξαιρούνται οι αγωγοί επειδή έτσι βολεύει τη Γερμανία και χώρες που αντέδρασαν όπως Ουγγαρία. Και είδαμε να λαμβάνεται μια απόφαση η οποία είναι μια μαχαιριά για τον ελληνικό εφοπλισμό, για την ελληνική εμπορική ναυτιλία, για τα ελληνικά τάνκερ σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο. Το είδαμε με την υπόθεση των ιρανικών του ρωσικού τάνκερ που κουβαλούσε ιρανικό πετρέλαιο. Ενώ ήταν παράνομο αυτό που έγινε. Ήταν παράνομο. Δεν ενέπιπτε στις κυρώσεις. Επειδή ένας Αμερικανός εισαγγελέας ζήτησε, κάναμε κατάσχεση στο ιρανικό πετρέλαιο. 120.000 τόνους. Και η απάντηση ήταν αυτή που εισπράξαμε. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι από το Αιγαίο περνάνε ελάχιστα φορτία ιρανικού πετρελαίου. Από το Ιράν, από τον κόλπο και από τα στενά του Ορμούς περνάνε εκατοντάδες ελληνικά πλοία καθημερινά. Κανείς δεν σκέφτηκε στην Αθήνα ότι εξυπηρετώντας τους Αμερικανούς για μια πολύ αμφιλεγόμενη, για να μην πω παράνομη πλήρως ενέργεια, διακινδυνεύουμε αυτό. Τι να πω. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Εγώ απλά να σημειώσω αυτό που μου λέει ένας ακροατής, να γεύσει το στόμα του Σταύρου του Λιγερού. Εγώ θέλω να προσθέσω, λέει ο Μιλτιάδης εδώ, ότι μην νομίζουμε ότι και η τουρκική αντιπολίτευση αν επικρατήσει είναι καλύτερη. Πλειοδοτεί σε νησιά στο Αιγαίο. Ακριβώς. Και θέλω να σου πω και κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Τα νησιά παραδοσιακά, μιλάω με όρους 20ου ή 19ου αιώνα, θα ήταν η αχίλιες τέρμα της ελληνικής άμυνας. Γιατί είναι απομονωμένα, γιατί για να σταλούν ενισχύσεις, οι οπλικά συστήματα θα πρέπει να διαχύσουν θάλασσες, άρα να διακινδυνεύσουν κλπ. Άρα ήταν αδύναμη κρίκη. Σήμερα, με την στρατιωτική τεχνολογία που έχει προκύψει, τα νησιά γίνονται από μειονέκτημα πλεονέκτημα. Εάν τα νησιά γινόντουσαν αβύθιστα πυραυλοφόρα, κατά το αβύθιστα αεροπλανοφόρα που λέγαμε πριν από 50 χρόνια, εάν λοιπόν γινόντουσαν αβύθιστα πυραυλοφόρα, αν δηλαδή
τα γεμίζαμε με πυραυλικά συστήματα και χαζά έξυπνα και για σταθερούς στόχους και για κινούμενους στόχους, επειδή σήμερα η τεχνολογία το επιτρέπει. Και δεν μιλάμε για υψηλή τεχνολογία που υπάρχει μόνο στο αμερικανικό ή στο ρωσικό προστάσιο. Οι Σέρβοι παράγουν έξυπνους πυράβλους. Οι Σέρβοι, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην παράγει η Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα πολύ αξιόπιστοι. Mm. Θα έπρεπε να έχουμε γεμίσει τα νησιά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι όχι τα παράλια, αλλά η δυτική Τουρκία και πιο ανατολικά ακόμα, γιατί έχουν βεληνική 300-400 χιλιόμετρα, θα ήταν στο έλεος των ελληνικών οπλικών συστημάτων που θα υπήρχαν στα νησιά. Ξέρεις πράγμα που σημαίνει τι? Ότι ακόμα κι αν οι Τούρκοι καταλάμβαναν ένα νησί με μια αποβατική ενέργεια, θα είχαν υποστεί μια τέτοια καταστροφή, η οποία θα ήταν πολλαπλάσια του ωφέλους που θα είχαν από την κατάληψη ενός ελληνικού νησιού. Αυτό, που σημαίνει σαφές πρακτικά ότι η αποτροπή θα λειτουργούσε, θα ήταν απόλυτη. Δηλαδή δεν θα έκανε τις μαγιές που έκανε το 20 ο Ερντογάν λέγοντας κατεβείτε στο γήπεδο ή ελάτε να μας τα δώσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή κατεβείτε στο γήπεδο εννοώντας στη θάλασσα να κάνουμε ναυμαχίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό θα έπρεπε να είναι το θέμα που θα συζητούσαμε. Και αντί να ενισχύσουμε, να τα κάνουμε αβύθιστα πυραυλοφόρα, που θα κόστησε και πολύ λιγότερο από διάφορα. Τα έχει πει ο Κώστας ο Γρίβας και σε άρθρα σου και στις εκπομπές εδώ. Το βεβαίως, πλέγμα, βεβαίως. Το καλύτερο πλέγμα και το πιο φθηνό έχει πει. Και έτσι γίνεται και ένας ωραίος στόχος μετά, λέει, η υπέρκομψη φρεγάτα, η πανάκριβη. Τι ωραίος στόχος. Βεβαίως. Έτσι. Έτσι. Σταύρος Λιγερός, SL Press. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Σταύρο. Σας σάλισα σήμερα. Όχι. Αλλά ήμουν αφορτωμένος κι εγώ, γιατί όσο και αν είμαι ψύχραιμος και πρέπει ο δημοσιογράφος να είναι ψύχραιμος, κάποιες φορές μέσα του αγαναχτεί για ορισμένα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Καλή να σου ημέρα. Καλά. Λοιπόν, χαιρετίσματα στην Κρήτη.